Όποιος άλλος θέλει μετά τον Λοδοβίκο μπορεί να έρθει. Ο Σταύρος φαίνεται σαν ένα ωραίο λάθος στην εποχή. Το είπα παλαιότερα για τον Αριστείδη τον χαιρέτη. Συνεχώς σε μια πορεία στον δρόμο, δεν καταλαβαίνεις πού πάει. Νομίζω ότι πάντα έχει μια δουλειά. Νομίζω ότι αποφεύγει να κάτσει δίπλα σου. Έχει έναν τρόπο να διηγείται με τον εαυτό του αυτά που τον ενδιαφέρουν. Ωστόσο, γνώρισα τον πατέρα του πολύ και τον εκτίμησα από πολύ μικρός και πήγαινα συχνά για να τον ακούσω. Πρώτη φορά άκουσα άνθρωπο να επαινεί το χάρο. Έλεγε λοιπόν ο Βιτερόγκουστας. Είδα το χάρο και δεν είδα ομορφύτερο άντρα στη ζωή μου. Πάνω σε άλογο με πανοπλία που άστραφτε και ερχότανε και του λέω με θες, όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Και πέρασε. Και ξανά για την πλάτη του και άστραφτε η καπούλα του αλόγου και η πλάτη του. Τι άντρα ήταν αυτό. Ένα ακόμα και σε αφήνω. Απέναντι από το σπίτι του ακριβώς υπήρχε ένα σόχορο που είχε αγκινάρες. Και μου λέει μια φορά, είδες τις πεταλούδες με τα άσπρα φουστανάκια. Μελαγχολικά πετούνε. Μάης και να βρέχει απαγορεύεται. Είχε βρέξει τότε. Ή το φεγγάρι πειράξανε ή κάποιο σοφολογικό κέντρο του ουρανού. Το φεγγάρι λέει, έβγαινε μια φορά με ένα πρόσωπο και τα έλεγε όλα. Ο φέτος είδα οχταόρυφο φεγγάρι. Σταύρος, χαρητήρια.